Περιπετειώδης καταδίωξη στο Μασταμπά με μια 76χρονη και έναν τελιβέρα να κυνηγούν μια γυναίκα Ρωμά, η οποία νωρίτερα μπήκε στο ισόγειο σπίτι της ηλικιωμένης από ανασφάλιση πόρτα, αφαιρώντας από τσάντα το ποσό των 200 περίπου ευρώ. Άνοιξε εκεί, δεν την πήρα χαμπάρι. Μπαίνει μέσα και την ώρα που την είδα και που τούσε τα λεφτά, πήγα να την κυνηγήσω, έγινε σύμφωνας. Μιλώντας στον τηλεοπτικό φακό, η κυρία Λιλίκα μας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της, αλλά και το κυνηγητό που ακολούθησε μέχρι και τη σύλληψη της 64χρονης. Τρώμαξα βέβαια και της λέω τι κάνεις εκεί, έλα εδώ, και πήγα να την πιάσω, αλλά αυτή ξέρεις, ξέφυγε. Παρ' όλα αυτά που έχετε έτσι προβλήματα τα πόδια σας, ναι. Δεν το βάλατε κάτω, δηλαδή την κυνηγήσατε. Όχι, όχι, την κυνήγησα όσο μπορούσα. Σαν το σύφουνα ρε παιδιά έτρωγε. Έβγαλε τις παντόφλες της για να ξυπώρει. Και ευτυχώς ήταν ένα παιδί, δεν περάσε. Να είναι καλά το παιδάκι. Η 64χρονη Ρωμά, αφού άρπαξε τα χρήματα, άρχισε να τρέχει. Η ηλικιωμένη έβαλε τις φωνές και άρχισε να την κυνηγάει, ενώ στον δρόμο ζήτησε τη βοήθεια ντελιβέρα, ο οποίος ξεκίνησε να κυνηγά τη γυναίκα, η οποία του πετούσε πέτρες για να τον αποφύγει. Την κυνήγησε και ευτυχώς ήταν ένα παλικάρι ντελιβεράς, που αυτό το παλικάρι, να το έχει ο Θεός καλά, την έσωσε. Και ο ντελιβεράς την πήρε από πίσω, οπότε μάθαμε του πέταξε και μια πέτρα. Πετούσε πέτρες, τον έβριζε, μας έλεγε αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα, η 64χρονη συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης, ενώ αποδόθηκε το χρηματικό ποσό στη παθούσα, το οποίο βρέθηκε σε σωματική έρευνα που έγινε στη γυναίκα. Η 64χρονη, λίγο πριν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 200 περίπου ευρώ, μετέβησε γειτονικό σπίτι της παθούσας, ζητώντας χρήματα από ηλικιωμένη, με την ανησυχία να είναι έκδηλη στην ευρύτερη περιοχή. Φοβάμαι γιατί είναι ηλικιωμένη η μητέρα μου και θα πρέπει να είμαι πάντα κοντά της. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή ήρθε, η μαμά μου την έδιωξε βασικά, ναι. Της λέει εγώ δεν έχω χρήματα να σου δώσω. Πάει. Φυσικά και φοβόμαστε, καταρχήν δεν υπάρχει αστυνόμευση. Και μου λέει δώσε μου ό,τι έχεις, δώσε μου λεφτά, δώσε μου ό,τι έχεις και γιατί θέλω να πάω να κάνω βαστούσα ένα χαρτί. Θέλω να πάω, έχει καρκίνο ο γιος μου και θέλω να πάω του κάνω εγχείρηση. Εγώ δεν έχω, τι λέω, δεν έχω, μόνο φύγε. Δεν έχεις, καλά, άμα δεν έχεις δεν πειράζει. Και φεύγει από εδώ σαν την τρελή. Και μπαίνει δίπλα στη κυρία στο σπίτι, την πόρτα τζίνει εδώ κοντά στον δρόμο. Και την κυνήγησε, από πίσω, την πήρε, την πήγε μέχρι τη γωνιά πέρατα. Καλά και εγώ την έδιωχνα, εγώ ήταν συχνά. Και... αλλά ήταν τόσο επίμονη ρε παιδί μου, που έπρεπε να της δώσεις έστω ένα πακέτο μακαρόνια, ας πούμε, για να την ξεφορτωθώ άμα δεν είχα ψηλά.